Ραδιοφωνική παρέα. Η τηλεφωνική μας αριθμή είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, τις σκέψεις και τις καλημέρες, για τις ευχές και όλα όσα μας λέτε καθημερινά. Δεν σχολιάζουμε, δεν διαβάζουμε ονόματα, δεν λέμε τα μηνύματα από αέρος, όμως χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτή η όμορφη παρέα μας δίνει και εμάς κουράγιο να μπορούμε να συνεχίζουμε. Ευλογημένη η παρέα. Ηλεκτρονικά μηνύματα opougis@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας λέτε. 24 ώρες το 24ωρο εκεί δεχόμαστε μηνύματα. Σας ευχαριστούμε. Και 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου είναι όχι απλά μια επέτειος αλλά μια ευλογημένη συγκυρία. Μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε λίγο τον σύγχρονό μας Άγιο, και ας πέρασαν 100 χρόνια από την κοίμησή του. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Άγιο Νεκτάριο, τον θαυματουργό, τον αγαπητό, σε όλη την οικουμένη Ξακουστό, που με την χάρη του στηρίζει όσους με πίστη τον επικαλούνται. Ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στον Άγιο Νεκτάριο, μέσα από κείμενα του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Εμμανουήλ Γιαννούλη, που είναι εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Διονυσίου Αιγίνης. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Ο Άγιος Νεκτάριος και Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, Αυθεντικές Μαρτυρίες Προσώπων». Κυκλοφόρησε το 2017, μας το απέστειλε με μεγάλη αγάπη και τον ευχαριστούμε πολύ, και δανειζόμαστε κάποιες από αυτές τις αυθεντικές μαρτυρίες για να προσεγγίσουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τούτο το πρωινό. Σημειώνει λοιπόν ο πατήρ Εμμανουήλ: Άγιον Όρος, καλοκαίρι του 2016, στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, στο αρχονταρίκι του μοναστηριού. Ο αρχιμανδρίτης, πατήρ Αθανάσιος, μόλις έχει τελειώσει την ξενάγησή του σε ένα γκρουπ προσκυνητών. Χαιρετιόμαστε με εγκαρδιότητα. Γνωριζόμαστε από τα χρόνια τα φοιτητικά. Ήταν το έτος 1969. Ήμουν πρωτοετής στη νομική και εκείνος ήταν τρίτοετής στη θεολογική, όταν συναντηθήκαμε τυχαία στην οδό Ιπποκράτου στην Αθήνα. Στα χέρια του κρατούσε ένα μπουγαλάκι. «Πού πας, Τάσο?» τον ρώτησα. Και ο τότε Αναστάσιος Αγγελάκης μου απάντησε με τρόπο ενηγματικό: «Θα μάθεις». Και έμαθα πολύ αργότερα, βέβαια. Πήγαινε για τα μετέωρα μαζί με τα άλλα πνευματικά παιδιά του γέροντος Εμιλιανού. Αυτή η συνοδεία του γέροντα, μετά την αναχώρησή της από τα μετέωρα, επάντρωσε κατά το έτος 1973 το σχεδόν ερυπωμένο τότε μοναστήρι της Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος. Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν την ευκαιρία για να ρωτήσω τον ιερομόναχο και γνωστό υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφορικά με την γνωριμία και σχέση που είχε ο Άγιος Νεκτάριος με τον γέροντα Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Το 2020 είχαμε και την επίσημη κατάταξη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας του γέροντος Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτη. Καθώς και για ένα περιστατικό που μου είχε πει παλαιότερα ότι είχε συμβεί σε εκείνο το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας. Πρόθυμα λίγο αργότερα ο πατήρ Αθανάσιος μου έστειλε στην Αίγινα ένα κείμενο το οποίο και παραθέτω στη συνέχεια αυτούσιο. Ο Άγιος Νεκτάριος, όταν ήλθε στο Άγιον Όρος το 1898, επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και τη Σιμωνόπετρα. Μάλιστα παρέμεινε και λειτουργήσε στην πανήγυρη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, 22 Ιουλίου. Κατά τις διηγήσεις των μακαριστών γερόντων μας, καθήμενος στην Απλοταριά και συζητώντας με τον αείδημο και σπουδαίο ηγούμενο και νέο κτήτορα της Σιμωνόπετρας, Νεόφυτο, ρώτησε αν υπάρχουν στο Άγιον Όρος σύγχρονοι σωστοί υποτακτικοί, όπως γράφουν τα βιβλία τα παλαιά χρόνια και αναφέρουν οι μοναχικές διηγήσεις.
Ο ηγούμενος τον παρακάλεσε να τον ακολουθήσει στο νοσοκομείο της Μονής, όπου διακονούσε ως νοσοκόμος ο τότε νεαρός μοναχός Ιερώνυμος. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Του είπε να περιμένει λίγο μακρύτερα. Μόλις χτύπησε την πόρτα του κελιού λέγοντας το διευχόν, ο πατήρ Ιερώνυμος σηκώθηκε αμέσως και άνοιξε την πόρτα και έβαλε μετάνοια. Ο ηγούμενος τον ρώτησε, ήταν νύχτα, τι έκανε. Ο πατήρ Ιερώνυμος είπε ότι έγραφε. Κοιτάζοντας ο ηγούμενος, είδε ότι είχε αρχίσει να γράφει το κάπα και μόλις άκουσε τη φωνή του γεροντός του, δεν το τελείωσε. Είχε χαράξει μόνο την κάθετη γραμμή του γράμματος. Θαυμάζοντας, ο ηγούμενος νεόφυτος φώναξε τον Άγιο Νεκτάριο. «Ελάτε, σεβασμιότατε, να δείτε τέλειο υποτακτικό». Μόλις εκείνος άκουσε τη φωνή του γεροντός του, σταμάτησε αμέσως το γράψιμο χωρίς να τελειώσει το γράμμα κάπα. Ο Άγιος Νεκτάριος πλησίασε. Λέγει ο ηγούμενος, «Βάλε παιδί μου μετάνοια στον Άγιο Πενταπόλεος». Ο Άγιος τον ρώτησε πώς τον λένε και αν είναι ιερωμένος. Ο ηγούμενος απάντησε αντί αυτού ότι είναι απλός μοναχός. Ο Άγιος τον ρώτησε αν κατεβαίνει στην Αθήνα και όταν εκ νέου κατεβεί τον προσκάλεσε να τον επισκεφθεί στη Ριζάριο, στην οδό Βασιλής Σοφίας. Με τον τρόπο αυτό άρχισε η γνωριμία των δύο Αγίων που εξελίχθηκε στη συνέχεια σε στενότατο πνευματικό δεσμό. Η σχέση αυτή αποτέλεσε την αφορμή να έχουμε στη μοναστηριακή βιβλιοθήκη με ιδιόγραφη αφιέρωση τα βιβλία του Αγίου Νεκταρίου. Όταν ο πατήρ Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος, εξομολογεί το γονατιστός στον Άγιο Νεκτάριο. Μόλις τελείωνε, γονάτιζε ο Άγιος Νεκτάριος, του φόραγε το επιτραχύλιο και εξομολογεί το αυτός. Έτσι πριν κοιμηθεί, τον άφησε διάδοχο στην πνευματική καθοδήγηση της μονής του στην Αίγινα και παρέμεινε μέχρι τη κοιμήσεώς του στις 6 Ιανουαρίου 1957. Υπάρχουν θαυμάσιες δημοσιευμένες επιστολές του Οσίου Ιερωνύμου προς τις αδελφές της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου. Στο αρχείο της Μονής μπορεί να σώζονται και άλλες άγνωστες. Ήδη ευθύς αμέσως μετά την κοίμηση του Αγίου, ο Όσιος Ιερώνυμος τον τιμούσε ως Άγιο και είχε πάντοτε στο τραπέζι και στον τοίχο μαζί με τις εικόνες των Αγίων τη φωτογραφία του, ονομάζοντάς τον «Πνευματικό Πατέρα μου». Αυτό ήταν το κείμενο που απέστειλε ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Μέσα από αυτό το κείμενο, που αναφέρεται σε ένα απλό περιστατικό της ζωής σε κάποιο αγιορείτικο μοναστήρι, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τελείας υπακοής που προκάλεσε ακόμη και τον θαυμασμό του Αγίου Νεκταρίου. Δυσκολοκατόρθωτο πράγμα η τελεία υπακοή, αλλά και τόσο μεγαλειώδες. Και οι λεπτομέρειες ακόμη έχουν τη σημασία τους. Μπορεί ακόμη και ένα απλό γράμμα της αλφαβήτου να γίνει η αιτία ώστε ο άνθρωπος να ψηλαφίσει το Θεό. Αν η ανυπακοή μας κόστησε την εξορία από τον Παράδεισο και την τρυφή του, τότε μόνον η πραγματική υπακοή έχει τη δύναμη να μας επαναφέρει. Υπακοή βέβαια στην Εκκλησία και στον πνευματικό μας Πατέρα με την εξουσία που του έχει δώσει ο Θεός. Λίγες μέρες ο πατήρ Αθανάσιος
Μου έστειλε και δύο κείμενα των μακαριστών λογίων αγιοριτών μοναχών Θεοκλήτου Διονυσιάτου και Μωυσέως, που αναφέρονται στην πνευματική σχέση του Αγίου Νεκταρίου με τον Όσιο Γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Για να κατανοηθεί καλύτερα ο πνευματικός δεσμός των δύο ιερών ανδρών, χρήσιμο θα είναι προηγουμένως να αναφερθούν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Οσίου Γέροντα. Ο Όσιος Ιερώνυμος γεννήθηκε στο Ρεΐς Δερέ της Μικράς Ασίας το έτος 1871. Σε ηλικία μόλις 17 ετών πήγε στο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας. Μετά από 32 χρόνια υπακοής και σε ηλικία 49 ετών χειροτονήθηκε ιερεύς. Το έτος 1910 εκλέχθηκε ηγούμενος της Μονής. Λίγους μήνες μετά την εκλογή του κατέβηκε στην Αθήνα για υποθέσεις της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας. Τότε δεν πήγε απευθείας στο μετόχι της αναλήψεως, που βρίσκεται στην οδό Μοιρακτής 5 και Φορμίωνος 133 στο Παγκράτη, αλλά πήρε το πλοίο από τον Πειραιά και κατέβηκε στην Αίγινα. Εκεί συναντήθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο, με τον οποίο είχε γνωριστεί κατά την πρώτη επίσκεψη του Αγίου στο Αγιορείτικο Μοναστήρι το 1898. Από τότε ανάμεσά τους οι δύο άνδρες ανέπτυξαν ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια μερικά αποσπάσματα από τα κείμενα των δύο αγιοριτών πατέρων, δηλαδή του Θεοκλήτου του Διονυσιάτου και του Μωυσέως του Αγιορείτου. Ο Άγιος Νεκτάριος πολύ αγαπούσε και εκτιμούσε τον Όσιο Γέροντα Ιερώνυμο και εκείνος τον Άγιο Ιεράρχη. Ο Άγιος Πενταπόλεος συχνά μιλούσε στον Αγιορείτη Γέροντα για τις θείες αποκαλύψεις και τα οράματά του. Του έλεγε: «Χθες είδα τον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου και μου είπε, εγώ επίμανα την έγινα, αλλά εσύ θα την δοξάσεις». Άλλοτε είπε ο Άγιος Νεκτάριος στον Όσιο Γέροντα Ιερώνυμο: «Είδα τη νύχτα την κόλαση και τον Παράδεισο. Τι ωραία που ήταν στον Παράδεισο. Όμως εγώ είμαι δια την κόλαση. Ελπίζω πάντως εις το έλεος του Θεού». Είναι να θαυμάζει κανείς πως ο ένας ταπείνωνε τον εαυτό του μπροστά στον άλλο. Σε μια επίσκεψη του Οσίου Ιερωνύμου στην Αίγινα, του είπε ο Άγιος Νεκτάριος: «Η αδελφή Εφημία θέλει να μάθει τα περισσεύματα της τραπέζης, τι να τα κάνει». Ο Αγιορείτης Γέροντας απάντησε εκείνο που έπρεπε. Και ο Άγιος τότε γυρίζει και λέγει στην αδελφή: «Ακούς τι λέγει ο πατήρ. Τα περισσεύματα είναι της τραπεζάρης σας. Αν θέλει να τα φάγει, αν θέλει να τα μοιράσει». Και έλεγε Όσιος Γέροντας αργότερα πως η γερόντισσα Εφημία ήταν πολύ σεμνή και εγκρατής. Ήταν παραμονή της εορτής της Αγίας Τριάδος. Η μονή του Αγίου Νεκταρίου πανηγύριζε. Ο Άγιος Νεκτάριος όμως ήταν ασθενής στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να χωροστατήσει στην αγρυπνία. Οι μοναχές τον ρωτούν αν θα σημάνουν τις καμπάνες. Λέγει ο Άγιος: «Σημάνατε και ο παπάς έρχεται». Καθώς σήμαιναν οι καμπάνες, ο πατήρ Ιερώνυμος έμπαινε στο προάβλιο της μονής. «Δεν σας είπα πως έρχεται ο παπάς και μάλιστα ηγούμενος Αγιορείτης», τους λέει τότε ο Άγιος. Μετά την αγρυπνία ζήτησε από τον Γέροντα Ιερώνυμο να περάσει από όλα τα κελιά των μοναζουσών για να τα ευλογήσει. Και εκείνος ο ευλογημένος, μπροστά στον Άγιο Αρχιερέα του Θεού, αισθάνθηκε την αναξιότητά του. Δεν θέλησε να υπακούσει και έφυγε κρυφά. Όταν αργότερα διηγιόταν το περιστατικό, δακρυσμένος έλεγε: «Ποιος ήμουνα εγώ μπροστά στον Άγιο Νεκτάριο». Την παράκληση όμως του Θεοφόρου Νεκταρίου την θυμότανε και τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεώς του πήγε και ευλόγησε τα κελιά των μοναζουσών. Στις 11 Οκτωβρίου 1920, ημέρα της τελευταίας εορτής πάνω στη γη του Αγίου Νεκταρίου, προς τιμήν του ομονίμου του Αγίου και Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Νεκταρίου, ο Όσιος Ιερώνυμος λειτουργήσε στο μετόχι των Αθηνών. Ο Άγιος Νεκτάριος βρισκόταν τότε στο Αρετέιο νοσοκομείο. Ο Όσιος Ιερώνυμος τον επισκέφθηκε εκεί και του πήγε το ύψωμα που είχε μνημονεύσει στο όνομά του. Έδωσαν τον μεταξύ τους ασπασμό και στη συνέχεια συζήτησαν αρκετά. Ο Άγιος Νεκτάριος τότε είπε: «Αν ο Θεός
μου δώσει την υγεία μου, θα ξαναέλθω εις Άγιον Όρος. Ήταν η τελευταία ευλογημένη συνάντησή τους. Αυτό το είπε, φαίνεται, ο Άγιος Νεκτάριος, θέλοντας να απαλύνει το ανθρώπινο συνέστημα για τον επικείμενο χωρισμό τους. «Εγώ όμως θα απέλθω», ήταν τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου σε φίλο του ιατρό. Υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες που συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Άγιος Νεκτάριος είχε πληροφορία από τον Θεό για την επικείμενη εκδημία του, όπως είναι αυτή της μοναχής Αγαπίας που τον συνόδευε στο προσκύνημά του στην Χρυσολεόντισσα. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την πνευματική σχέση των δύο ιερών ανδρών, η οποία έφτανε μέχρι το σημείο να βάζει ο ένας το πετραχύλι και να εξομολογεί τον άλλο. Είδαμε ότι η θέληση του Αγίου Νεκταρίου ήταν, μετά την έξοδό του, όσιος γέροντας ιερώνυμος, να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών. Επίσης, ότι λίγο πριν την εκδημία του, όσιος ιερώνυμος, μετανοημένος για την προηγούμενη παρακοή του, κατέβηκε στην Αίγινα και τελικά ευλόγησε τα κελιά των μοναχών. Στο σημείο αυτό υπάρχει σχετική μαρτυρία του μακαριστού αγιορείτου μοναχού Μωυσέως Σιμωνοπετρίτη. Ας τη δούμε. Λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο του Πειραιά τον γέροντά της πατέρα Ιερώνυμο, η μακαριστή μοναχή Ιερωνύμη, και μαρτυρεί τον εξής διάλογο που είχε τότε με τον κατάκητο γέροντα. «Απόψε ήμην παρέα με τον πατέρα μου», μου λέει ο πατήρ Ιερώνυμος. «Ποιον πατέρα σας, γέροντα?», του λέω. «Τον Άγιον Νεκτάριο, και με επέπληξε. Πώς δεν ήλθες στο σπίτι μου?», μου είπε. Και έμεινε συλλογισμένος ο πατήρ Ιερώνυμος στο κρεβάτι του. Εγώ εταράχθηκα. «Βλέπεις, παιδί μου, πόσον έσφαλα», μου είπε πάλι. Αλλά δεν μπόρεσα να αρθρώσω λέξη και αμέσως μπήκαν μέσα στο θάλαμο οι γιατροί. «Δεν θα εγχειριστώ», τους είπε, «εάν δεν υπάγω πρώτα εις την Αίγινα ή στο μοναστήρι να προσκυνήσω τα Άγια Λείψανα του Αγίου Νεκταρίου». Όσιος γέροντας τότε νοσηλευόταν στην κλινική Ηλεούση στον Πειραιά. Προσπάθησαν οι γιατροί να τον εμποδίσουν. Ο γέροντας όμως επέμενε. Στο τέλος υπέκυψαν. Πήγε Όσιος γέροντας στην Αίγινα, ήταν 4 μέρες πριν κοιμηθεί. Επροσκύνησε τα Άγια Λείψανα του Αγίου, εμβήκε εις την εκκλησία, επροσκύνησεν και εκεί, και έπειτα με τα κόπου επήγε και εις το κελί της ηγουμένης, η οποία ή το κλινήρης. «Βλέπετε, γέροντα, ότι και εγώ είμαι πολλά σήμερα στο κρεβάτι», του είπε εκείνη. Τότε Όσιος γέροντας Ιερώνυμος απάντησε. «Με την δύναμη του Θεού και εμείς επεράσαμε τα Χριστούγεννα και την Αρχιχρονιά. Ακόμη θα περάσουμε και τα Άγια Θεοφάνεια και έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο μας». 2 μέρες πριν τον θάνατό του, κάλεσε όλα τα πνευματικά του παιδιά για να τους δώσει την ευχή και ευλογία του. Όπως το είχε πει, κοιμήθηκε μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου του 1957. Ήταν ακριβώς η ώρα 11:40 όταν ψιθύρισε «Ω μακαρία ταπείνωσης» και ξεψύχησε. Ξαναγυρίσουμε τώρα στη ζωή του Οσίου Ιερωνύμου. Μετά την οσία κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, ο Όσιος Γέροντας Ιερώνυμος ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των ορφανών πνευματικών τέκνων του Αγίου Νεκταρίου, εκπληρώνοντας έτσι και την επιθυμία του Ιεράρχη.
και όσες φορές κατέβαινε από την Αθήνα στο μοναστήρι της Έγινας, ήταν ο μόνος άνδρας που έμενε στο κελί του Αγίου. Με τη σεπτή κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, οι μοναχές ήταν φυσικό να είναι βαθιά λυπημένες για το γεγονός της εκδημίας του πατέρα τους. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν και άλλου είδους δυσκολίες τότε στο μοναστήρι. Αυτό το κατάλαβε ο διακριτικός Αγιορείτης Γέροντας και από τότε ανέλαβε τη λεπτή αποστολή της παραμυθίας, δηλαδή της παρηγοριάς των μοναχών του Αγίου. Αυτό γινόταν κυρίως μέσω των επιστολών που έστελνε από το Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Έγινα. Στο σημείο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτές τις επιστολές του Οσίου Ιερωνύμου. Το Σεπτέμβριο του 1929 γράφει ο Όσιος Ιερώνυμος λόγια παρηγορίας σε απάντηση μιας επιστολής της μοναχής Κασιανής, προφανώς εξ αφορμής διαφόρων πειρασμών που τότε συνέβησαν στο μοναστήρι. «Τι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί», γερόντισα Κασιανή. «Και πρώτον πάσης απαντήσεως, αρμόδιο νομίζω, να προτάξω το δαβιδικόν, παρήγορον και ανακουφιστικόν εις πάσαν θλίψην και περίστασιν άσμα, Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, τι να φοβηθήσουμε». Όσα πληροφορούμε παρά της ημετέρας οσιότητος είναι μεν λυπηρά και επώδυνα, αλλά όχι ασυνήθη εις την ανθρωπίνην αδυναμίαν και σφαλέραν αντίληψην όσο και επιμονήν. Ο αδελφός εξάγων των οφθαλμών του αδελφού προξενεί την μεγάλην θλίψην και οδύνην. Τι δύναται όμως να παραβλάψει τον έχοντα βοηθόν και σκεπαστήν και σωτήρα και υπερασπιστήν αυτόν τον Θεό? Ουδέν απολύτως. Και τον άλλον πειρασμόν μη τον φοβήσει. Άνθρωποι είμεθα, και ο αντικείμενος ημών ακονίζει τα βέλη του, πότε μεν μαλακότερον, πότε δε εντονότερον, διότι τι αυτή είναι η κακία του, ή με τας απειλάς, ή με την σκληρότητα του πειρασμού, ή με την κολακίαν, τη μαλακότητα του πειρασμού, να μας εξαπατήσει. Η πατρική αγάπη του Οσίου Ιερωνύμου, με αυτά τα λόγια, τοποθετεί το όλο ζήτημα σε πνευματική βάση και επιχειρεί να παρηγορήσει τις εν ποικίλης πειρασμής μοναχές. Γι' αυτό και κάποια ηλικιωμένη μοναχή στο μοναστήρι της Έγινας παρατήρησε: «Πόσο μοιάζουν οι λόγοι του πατρός Ιερωνύμου με εκείνους του Αγίου μας Νεκταρίου». Τον Μάιο του 1938 και τον Ιανουάριο του 1940, ο Όσιος Ιερώνυμος έστειλε δύο επιστολές στην καθηγουμένη Κασιανή. Στην εισαγωγή της πρώτης μας ομιλεί και για τους πνευματικούς τους συνδέσμους. «Η φιλόχριστος αδελφική αγάπη ημών και προς τον ελάχιστον αδελφό ημών, Θεού ευδοκόντος παρά αυτού του αηδήμου Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου, του αληθινού αρχιερέως και ποιμένος της ποίμνης αυτού, ως και της οσίας Μητρός ημών Ξένης, ον εθεοποιηθείς ευχέ και ευλογίε ή εις ανάνωθεν με θυμών προς ευθείαν κατεβόδωσιν του ιερού ημών προορισμού. Αμήν». Λίγους μήνες πριν την κοίμησή του, συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου του 1956, ο Όσιος Ιερώνυμος έγραψε μία επιστολή προς την ηγουμένη Χριστοδούλη. Μέσα σε αυτό το κείμενο επισημαίνονται τα έργα και ορισμένες από τις αρετές του Αγίου Νεκταρίου. Γι' αυτό και αξίζει να παραθέσουμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα. «Το κορύφωμα των κατά Θεών ενεργουμένων αρετών είναι η θεοσύστατος αγάπη, εις χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον. Όσο ο Απόστολος Παύλος λέγει, και εστερέωσεν ο Θεοφόρος Άγιος Νεκτάριος, δια των πραγμάτων, πληροφορεί και οκοδόμησε ναών Άγιον το Κυρίο και μάδραν και τροφείων ψυχών πνευματικών, εις ευαρέστησιν Θεού των λογικών προβάτων, και εφύτευσεν φυτίαν και εκοπίασε και εμόχθησε και ηργάσατο, όσο καλός και πιστός εργάτης του αμπελώνος του Χριστού, ούκισμάτιν, αλλά και ευδοκίμησεν και εκαλλιέργησε και επότησεν, αρδεύων προζωογονίαν με τα καθαρά και ψυχοτρόφα νάματα της καθημερινής πράξη και θεωρία διδασκαλίας αυτού και δια των ιερών αυτού λειψάνων και των θαυμάτων τα οποία ο Θεός ενεργεί δι' αυτού,
ο Άγιος Νεκτάριος, ως της Κεζών εσύστησε και με τα θάνατον προστατεύει και επιμελείται και θα επιμελείται θεία προνοία δια των ευπροσδέκτων πρεσβειών αυτού προς Κύριον. Το ίδιο όμως ακριβώς έκανε και ο ίδιος ο Όσιος Ιερώνυμος. Γι' αυτό και ο μακαριστός Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, αφού πρώτα σημειώνει κάπου πως από το 1931 μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Όσιος Ιερώνυμος διετέλεσε πνευματικός πατέρας εκατοντάδων χριστιανών στο μετόχι των Αθηνών, εννοεί της αναλήψεως, στη συνέχεια τονίζει ότι «δια των πνευματικών πατρικών συμβουλών και ψυχοφελών διδαγμάτων πολλάς ψυχάς οδήγησεν εις το αχήμαστον λιμένα της σωτηρίας της αιωνίης ζωής και της βασιλείας των ουρανών». Όσιος γέροντας Ιερώνυμος, χωρίς ο ίδιος να ιδρύσει μοναστήρι, έκυρε πάνω από 300 μοναχές και έστειλε πολλούς νέους σε μοναστήρια. Δεν θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισμός πως μαζί με τον αγαπητό του φίλο τον Άγιο Νεκτάριο έθεσαν τις βάσεις για την άνθηση του γυναικείου μοναχισμού μακριά από νοσηρούς συναισθηματισμούς και ζηλωτισμούς, σε μια εποχή μάλιστα που κυριαρχούσε το αντιμοναχικό πνεύμα. Φύτεψαν μαζί αυτοί οι δύο μεγάλοι οσίοι πατέρες ένα ευσκιόφυλλο δέντρο που τη δροσερή σκιά του απολαμβάνουν σήμερα πολύ. Συνεχίζει ο πατήρ Εμμανουήλ στο βιβλίο του. Τον Ιούλιο του 2016 βρέθηκα καθισμένο στην Απλοταριά, στον τελευταίο όροφο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Άγιον Όρος. Ήμουν 300 τόσα μέτρα πάνω από τη θάλασσα, πάνω στον βράχο, στον οποίο ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης είδε τον αστέρα της Βιθλεέμ και έκτισε το μοναστήρι του. Μπροστά μου απλωνόταν η απεραντοσύνη της θάλασσας, ενώ στα αριστερά υψωνόταν μεγαλόπρεπη η κορφή του Άθωνα. Συζητούσα με τον ιερομόναχο πατέρα Εφραίμ Σιμώνο Πετρίτη. Ο πατήρ Εφραίμ μου ήταν γνωστός από παλιά. Τον γνώριζα ως πατέρα Προκόπιο και Ρεστετζή από την κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας του 1968 στην Ερμιόνη. Ο αδελφός του Θωμάς, νυν ιερομόναχος πατήρ θεολόγος Σιμώνο Πετρίτης, ήταν τότε αρχηγός της κατασκηνώσεως. Ο πατήρ Προκόπιος, ύστερα ιερομόναχος Εφραίμ, χειροτονήθηκε διάκονος το έτος 1959 από τον Μητροπολίτη Ίδρας Προκόπιο Καραμάνο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Στη χειροτονία του παραβρέθηκε και ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος. Κάποια στιγμή ο Μητροπολίτης είπε στον χειροτονούμενο: «Είναι μεγάλη ευλογία το ότι σήμερα βρίσκεται στη χειροτονία σου ο Γέρον Φιλόθεος». Από τον ίδιο Μητροπολίτη χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1964. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας από το 1964 μέχρι το 1969. Από το έτος αυτό υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας μέχρι το 1985, τότε δηλαδή που πήγε στη Σιμωνόπετρα και εκάρι μοναχός ως ιερομόναχος Εφραίμ. Αναφέρθηκαν αυτά όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά επειδή στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου ως του μοναδικού τότε ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας, που παρευρέθηκε ως αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Ίδρας Προκοπίου Καραμάνου στην τελετή αγιοκατατάξεως του Αγίου Νεκταρίου. Επίσης ήταν εκείνος ο οποίος μετέφερε τμήμα ιερού λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου
στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Είχε λοιπόν την ευγενή καλοσύνη ο πατήρ Εφραίμ με το γνωστό από τα παλιά απερίτμητο εκκλησιαστικό του λόγο να μου μιλήσει για όλα αυτά. Και εδώ απλώς καταγράφεται η μαρτυρία του. Αρχίζουμε με την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου. Το Νοέμβριο του 1961 έγιναν λαμπρές εκδηλώσεις στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και στον Μητροπολιτικό Ναό Αιγίνης για την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχε όλη η Ορθοδοξία, άπασα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρχιερείς εκπρόσωποι όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων. Θυμάμαι τον Μητροπολίτη Ίδρας Προκόπιο, ενδεδειμένο την εντυπωσιακή αρχιερατική στολή με τα μπουμπούκια να κάθεται σε μια πολυθρόνα στο καθιστικό δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου όπου υπάρχει η βιβλιοθήκη του. Ο Μητροπολίτης καθόταν δεξιά, στη γωνία της πλευράς που υπάρχει η χαμηλή πόρτα από την οποία μπαίνουμε στο υπνοδωμάτιο του Αγίου. Η σκηνή ήταν εντυπωσιακή, επειδή τότε ήσχοντο οι συνοδικοί έβαζαν μετάνοια και εκάθιντο εκατέρωθεν του αρχιερέως. Τότε συνέβη το εξής χαρακτηριστικό. Ο Μητροπολίτης Άκρας Ευστάθιος, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας Αλεξανδρίας, ανέγνωσε μία επιστολή του Πατριάρχου, στην οποία περιλαμβανόταν συνοδική απόφαση συγνώμης του Πατριαρχείου προς τον Άγιο. Πρόκειται για την πρώτη ανεπίσημη αίτηση συγνώμης προς τον Άγιο, η οποία έγινε το 1961. Η επίσημη ήρθε αρκετά χρόνια μετά, επί Πατριαρχίας του Μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρίας Πέτρου, κατά το έτος 1998. Στη συνέχεια ο πατήρ Εφραίμ αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες μεταφοράς Αγίου Λιψάνου από την Αίγινα στο Άγιον Όρος. Μου είπε: «Στο Άγιον Όρος δεν υπήρχε επίσημο λείψανο του Αγίου Νεκταρίου, εκτός από εκείνο που είχε πάρει ο πατήρ Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης από την ανακομιδή του 1953. Το έτος 1965 πήγαν επίτροποι ως εκπρόσωποι της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους στο σπίτι όπου έμενε ο Μητροπολίτης Ίδρας Προκόπιος στην οδό Αδόνιδο στην Αθήνα και του μετέφεραν την παράκληση της γεροντίας της Μονής να του ζητήσουν Άγιο Λείψανο. Ο Σεβασμιότατος, κρίνοντας ότι η Μεγίστη Λαύρα είναι το μόνο μοναστήρι του Όρους το οποίο έχει λείψανα των καθημέραν Αγίων, συγκατατέθηκε να παραχωρήσει τεμάχιο λειψάνου του Αγίου. Μετά από 2 μήνες, μαζί με τον Ιεροκήρυκα Προκόπιο Κερεστετζή, πήγαν στην Αίγινα, όπου το βράδυ, μετά το απόδειπνο και με προσευχητική διάθεση και κατάνοιξη, άνοιξαν το ιερό αργυρό κυβότιο, μέσα στο οποίο υπήρχαν σε γυάλινη θήκη, η οποία και άνοιγε μόνο με 3 κλειδιά. Αυτά τα είχαν ο Μητροπολίτης Προκόπιος, ο Εφημέριος Τιμόθεος Καλαμπερίδης και η τότε ηγουμένη και υποδιακόνισσα του Αγίου Ευνίκη. Για να ανοίξει το κυβότιο έπρεπε να υπάρχουν και τα 3 κλειδιά. Τότε ο Ιεροκήρυκας πήρε τα 3 κλειδιά και άνοιξε το κυβότιο. Ο Μητροπολίτης, φορώντας επιτραχύλιο και ομόφορο, προσπαθούσε να ανέβρει μέσα στο κυβότιο κατάλληλο τεμάχιο Αγίου Λιψάνου. Επειδή όμως δεν μπορούσε να βρει, τότε κάλεσε τον Αρχιμανδρίτη Προκόπιο, που στεκόταν δίπλα, να το κάνει. Είναι ο ίδιος που δίνει τη μαρτυρία του, νυν Αγιορείτης Μοναχός. Εκείνος, αφού φόρεσε το επιτραχύλιο και έκανε 3 μετάνοιες, με προσοχή ακουμπούσε τα Άγια Λείψανα, αναζητώντας το κατάλληλο. Στην αρχή έβγαλε ένα σπόνδυλο του Αγίου. Ο Μητροπολίτης όμως το απέρριψε. Ύστερα ένα άλλο οστούν από τα πλευρά. Και εκείνο απερίφθη. Στη συνέχεια έβγαλε ένα τεμάχιο από το χέρι του Αγίου, συγκεκριμένα την Ολένη. Αυτό κρίθηκε ως κατάλληλο και μπήκε σε μια πρόχειρη λειψανοθήκη. Κατόπιν και με τον ίδιο προσευχητικό τρόπο κλείστηκε το κυβότιο και τοποθετήθηκε στην οικία θέση του. Μετά από 15 μέρες, ο Ιεροκήρυκας Προκόπιος και ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος μετέφεραν το Ιερό Λείψανο
στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί έγινε πάνδημη υποδοχή, μετήχε η Ιερά Κοινότητα, η αδελφοί της Μονής και πλήθος μοναχών και προσκυνητών. Το Ιερό Λείψανο παρέλαβε τότε ο πατήρ Φίλιππος Λαυρεώτης, ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής. Τότε εψάλλει παράκληση στον Άγιο και προσκύνησαν το Ιερό Λείψανο όλοι οι παρόντες. Αυτό το περιστατικό συνέβη στους πρώτους μήνες του 1965. Σημειωτέων ότι στους τελευταίους μήνες εκείνης της χρονιάς απεβίωσε ο Μητροπολίτης Προκόπιος, συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου του 1965. Ο αείμνηστος ήταν ιεράρχης από το έτος 1912. Αρχίζουμε να διαβάζουμε στο βιβλίο του πατρός Εμμανουήλ Γιαννούλη, ο Άγιος Νεκτάριος και Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, αυθεντικές μαρτυρίες. Έγινα καλοκαίρι του 2012. Με την πρεσβυτέρα Αρετή είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Μόλις είχαν τελειώσει οι διαδικασίες σχετικά με κάποιο μυστήριο ενός από τα παιδιά μας. Και θα θέλαμε να πάμε κάπου για λίγες μέρες για να ξεκουραστούμε, αλλά και για να γεμίσουμε πνευματικά τις μπαταρίες. Πού όμως, αν πήγαινα στο Άγιον Όρος, αναλογιζόμουν ότι εκεί θα ήμουν μόνος. Την άλλη μέρα χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ένας φίλος από τα παλιά. Είχαμε μάλιστα συγκατοικήσει ως φοιτητές για ένα διάστημα στο ίδιο διαμέρισμα στα Ηλίσια. Τώρα είναι συνταξιούχος λυκειάρχης, κάτοικος της Ρόδου. Το απόγευμα της άλλης μέρας, ο φίλος μας υποδεχόταν με ένα πλατή χαμόγελο στο αεροδρόμιο της Ρόδου και για μερικές μέρες μας φιλοξένησε στο σπίτι του. Κάποια μέρα έτυχε να μας κυνηγεί με το αυτοκίνητό του στα αξιοθέατα του νησιού. Θυμάμαι, ήταν μόλις είχαμε περάσει την πόλη Αρχίπολη. Δεν ξέρω πώς, τότε μου ήρθε στο μυαλό και τον ρώτησα. Μήπως ξέρεις αν υπάρχει στη Ρόδο κάποιο μέρος που το λένε Κρυονέρι? Ναι, εδώ λίγο παρακάτω είναι.
η πρώτη έκπληξη. Ξαναρώτησα. «Και μήπως ξέρεις αν υπάρχει εκεί κάποια εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου?» «Ναι, εδώ μόλις στρίψουμε δεξιά. Είναι το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου», μου είπε. Ένα ιερό δέος τότε με κατέλαβε και ο νους μου έτρεξε να σκαρφαλώσει 36 χρόνια πριν πάνω σε μια πλαγιά στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και στάθηκε σε μια ουσιακή μορφή που γνώρισα τότε εκεί, όπως και σε ένα περιστατικό αναφορικά με τον Άγιο Νεκτάριο. Στη συνέχεια καταγράφονται τα γεγονότα και η σχετική με αυτά εμπειρία μου. Τον Ιούλιο του 1978 μεταξύ άλλων πήγα και στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους. Ανέβηκα την ανηφόρα από τη θάλασσα, πέρασα μπροστά από την καλύβη του Ποπά Ιωαννίκιου και κατέληξα στο διπλανό κελί. Εκεί με φιλοξένησαν ο γέροντας Παπανικάνορ με τον υποτακτικό του μοναχό Παύλο. Ο φιλόξενος Παπανικάνορ καταγόταν από την Πάτρα και ήταν υποτακτικός της συνοδείας του Αιγινίτη γέροντα Θεόληπτου, μιας ηγετικής μορφής των καυσοκαλυβίων με αυστηρή καλογερική παράδοση. Γι' αυτό και το κελί του είναι γνωστό μέχρι σήμερα ως Αιγινίτη Κοκονάκι. Κοσμικός εκείνος ονομαζόταν Δημήτριος. Το έτος 1902 πήγε στο Όρος να δει τον θείο του Θεόληπτο που τότε ασκήτευε στα καυσοκαλύβια. Άραξαν το καίκι τους απέναντι στο νησάκι του Αγίου Χριστοφόρου και ανέβηκαν με τα πόδια στη σκήτη. Εντυπωσιάστηκε όμως τόσο πολύ από την εκεί ζωή ώστε είπε στους άλλους να πάρουν το καίκι και να φύγουν. Αυτός έμεινε εκεί και έγινε μοναχός. Ήταν ένθερμος πατριώτης. Βοήθησε μάλιστα ενεργά στον διεξαγόμενο τότε μακεδονικό αγώνα. Ήταν χειροδύναμος και μετέφερε με τη βάρκα του κρυμμένα όπλα από το Άγιον Όρο στη Θάσο. Μετά από πολύ καιρό πήρε ευλογία από τους γεροντάδες και κατέβηκε στην Αίγινα. Επισκέφθηκε τότε και τον Άγιο Νεκτάριο στο μοναστήρι του. Εκεί του άρεσε και ήθελε να μείνει για περισσότερο καιρό στην πατρίδα του, μια και κατέβηκε με πολλές δυσκολίες από το Άγιον Όρος στο νησί και δεν θα ήταν εύκολο να ξαναπήγαινε. Ο Άγιος Νεκτάριος όμως του είπε: «Πάτερ Διονύσιε, το γοργόν και χάριν έχει. Φρόντισε το συντομότερο να γυρίσει το κελάκι σου στα καυσοκαλύβια». Αμέσως ο πατήρ Διονύσιος έβαλε μετάνοια κάνοντας υπακοή στον Άγιο και αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Ένας άλλος υποτακτικός του γέροντος Θεολύπτου ήταν ο γέροντας Διονύσιος Κουκούλης από την Αίγινα, γνωστός ως Νιαούλης. Πρόκειται για τον γέροντα του οποίου τον βίο μόλις περιγράψαμε εν συντομία. «Έφτασα λοιπόν στα καυσοκαλύβια», σημειώνει ο πατήρ Εμμανουήλ, «και οι φιλόξενοι εκείνοι μοναχοί μου μίλησαν την πρώτη μέρα για όλα αυτά, άγνωστα σε μένα μέχρι εκείνη τη στιγμή». «Την άλλη μέρα», μου λέει ο Παπαπαύλος, «πάμε τώρα να σου δείξω εκεί που άναβε τα καντήλια στον Άγιο Γεώργιο σαν υποτακτικός πατήρ Πορφύριος, όταν είδε τον γεροδημά να προσεύχεται με λιγμούς, τότε που ο Θεός του έδωσε και το διορατικό χάρισμα». Πήγαμε πραγματικά και προσκυνήσαμε στην εκκλησία και στη συνέχεια, όταν βγήκαμε έξω, μου έδειξε στην περιοχή ένα μέρος όπου είχε αφήσει μυστική παραγγελία να τον βάλουν εκεί μετά τον θάνατό του ο ταπεινός Άγιος Πορφύριος, αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο και τη δόξα. Ύστερα, ο καλός Παπαπαύλος, άριστος ξυλογλύπτης εκκλησιαστικών ο ίδιος, είπε: «Πάμε τώρα να γνωρίσεις τον γέροντα Μιχαήλ. Κατάγεται από τη Σίμη και έχει πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Ήρθε εδώ 16χρονο αγόρι. Είναι και καλός αγιογράφος. Έμαθε την αγιογραφία από τους ιωασαφαίους μοναχούς Ιωάννη και Αντώνιο. Πριν πιάσει το πινέλο όμως στα χέρια του, προηγουμένως νηστεύει 40 μέρες και κάνει καθημερινά την παράκληση του Αγίου που θα αγιογραφήσει. Λένε πως οι εικόνες του έχουν θεία χάρη». Ξεκινήσαμε λοιπόν για την καλύβη της συνάξεως των Αρχαγγέλων, βαδίζοντας προς Ανατολάς. Στο δρόμο απαντήσαμε κάποιο γέρο. Ήταν κοντός, με ανακατωμένα τα μαλλιά του. Δεν φορούσε ζωστικό και βαδίζε γρήγορα, σχεδόν σκυφτός. «Ευλογείτε», του είπα προφέροντας τον γνωστό αγιορείτικο χαιρετισμό. Δεν μου απάντησε. Κάτι μόνο μπερδεμένο μουρμούρισε και συνέχισε το δρόμο του. Περίεργος άνθρωπος, σκέφτηκα, έχοντας ήδη απορρίψει από μέσα μου αυτό το αλόκοτο πλάσμα, με τη γνωστή ευκολία με την οποία εμείς, οι κοσμικοί,
κρίνουμε εξωτερικά τα πράγματα. Και ρώτησα τον Παπαπαύλο, ποιος είναι, το ξέρεις? Φαίνεται όμως πως είχε έρθει η ώρα για να πάρω ένα γερό μάθημα περί λογισμών και κατακρίσεως. Ευλογημένε, μόλις συναντήσαμε τον γερο Γαβρίλ, μου είπε εκείνος και συνέχισε. Λένε πως είναι κατά Χριστόν σαλός. Κάνει επίκηδες παλαβομάρες για να αποφεύγει τον ανθρώπινο έπαινο. Διηγούνται ότι κάποτε τον είδαν να περπατάει εδώ και στη στιγμή να βρίσκεται στην αντίπερα άκρη της Χαράδρας και τον έχασαν από τα μάτια τους. Μάζεψα λοιπόν τα μουσκεμένα μου. Σε λίγη ώρα χτυπούσαμε την πόρτα του ασκηταριού. Μας άνοιξε ο ίδιος ο γέροντας Μιχαήλ. Εντύπωση μου προξένησε εκείνη η καλοσυνάτη μορφή με τα δύο ολοφώτινα μάτια. Τα άσπρα μαλλιά του ριγμένα στους ώμους εκείνη τη στιγμή με έκαναν να φαντάζομαι πως είχα μπροστά μου κάποιον από τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από τις συστάσεις, το λουκούμι και τη ρακή, το παραδοσιακό αγιορείτικο κέρασμα, άρχισε και η συζήτησή μας. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν πάνω από 3 δεκαετίες. Θυμάμαι όμως τα λόγια του και θα προσπαθήσω τώρα να τα αποδώσω με ακρίβεια. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποιος που έχει ακούσει κάτι περισσότερο ή και διαφορετικό, θα τον παρακαλούσα να επικοινωνήσει μαζί μου για να γίνει διευκρίνηση, συμπλήρωση ή και επανόρθωση. Η συνέχεια θα γίνει σε πρώτο ενικό πρόσωπο, σημειώνει στο βιβλίο του ο πατήρ Εμμανουήλ Γιαννούλης. Μου είπε λοιπόν τότε ο μοναχός Μιχαήλ Καυσοκαλυβίτης τα εξής. Κάποιος από τη Ρόδο μου παρήγγειλε να του φτιάξω μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ τη μορφή του Αγίου Νεκταρίου δεν τη γνώριζα, επειδή ο Άγιος είναι νεότερος και εγώ δεν έχω βγει έξω από το Άγιον Όρος από τότε που ήρθα εδώ. Παρακάλεσα λοιπόν τον Άγιο να με φωτίσει. Έκανα την προετοιμασία και ύστερα έφτιαξα γενικά τη μορφή ενός ιεράρχη. Όταν τελείωσα την εικόνα, σηκώθηκα το πρωί και πήγα να την αμπαλάρω για να τη στείλω στη Ρόδο ταχυδρομικά. Είδα τότε με έκπληξη τη μορφή του Αγίου αλλαγμένη. Η εικόνα μου φάνηκε σαν να είχε ρητηδιάσει το πρόσωπο του Αγίου, ήταν σαν να ίδρωνε. Πα, σκέφτηκα, δεν είναι αυτή η εικόνα, εκείνη που έφτιαξα. Τι να κάνω όμως, μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Και γι' αυτό και αποφάσισα να τη στείλω όπως ήταν. Αυτή η εικόνα μόλις έφτασε στη Ρόδο, άρχισε να κάνει θαύματα. Την είχε επισκεφθεί, φαίνεται, η χάρις του Αγίου Νεκταρίου. Μου έγραψαν τότε και γράμματα. Το σπίτι αυτού του ανθρώπου που είχε την εικόνα το επισκέπτονταν πολλοί. Μάλιστα ο δεσπότης, ο Σπυρίδων, ήθελε να τη βάλει σε κάποια εκκλησία. Υπήρχε και διαμάχη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Στη συνέχεια έμαθα και το εξής. Κάποια μέρα αυτός ο άνθρωπος, καθώς πήγαινε με το όχημά του, είχε πάνω και τον γιο του. Έκανε, νομίζω πως μου είπαν, οικοδομικές εργασίες. Το έκανε στον δρόμο το στόπ ένας καλόγερος. Σταμάτησαν. Τον ανέβασαν πάνω και εκείνος τότε τους είπε: «Πάμε σε ένα μέρος, θέλω να μου κτίσετε μια εκκλησία». Δεν υποψιάστηκαν τίποτε, η δουλειά τους εξάλλου ήταν. Τους οδήγησε τότε σε ένα μέρος, Κρυονέρι, μου είπαν πως λεγόταν, και τους λέει: «Θέλω να μου χτίσετε εδώ μια εκκλησία, να είναι έτσι και έτσι». Και τους έκανε με το χέρι ένα πρόχειρο σχέδιο και να βάλετε μέσα την εικόνα. Και μέσως εξαφανίστηκε. Ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. Πραγματικά στο μέρος εκείνο χτίστηκε αργότερα με τη συνδρομή των πιστών εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και έβαλαν μέσα την εικόνα που έφτιαξα. Μου έγραψαν και εμένα για να πάω εκεί να προσκυνήσω. Και τότε βγήκα από το Άγιον Όρος και πήγα στο Κρυονέρι της Ρόδου, όπου και προσκύνησα στην εκκλησία την εικόνα του θαυματουργού Αγίου Νεκταρίου που με αξίωσε να του φτιάξω. Αυτά άκουσα από το στόμα του γέροντα Μιχαήλ στο κελί του, στα Καυσοκαλύβια. Και από τότε εντυπώθηκαν βαθιά μέσα μου. Για πρώτη φορά άκουσα τότε τη λέξη Κρυονέρι χωρίς να γνωρίζω αν υπήρχε πραγματικά αυτό το μέρος στη Ρόδο. Εποφελήθηκα όμως της εκεί επισκέψεώς μου στο κελί του αγιογράφου γέροντα. Και επειδή σε ένα μήνα θα γινόταν και ο γάμος μου, σκέφτηκα ότι θα ήταν μεγάλη ευλογία μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου φτιαγμένη μάλιστα από άγια χέρια. Γύριζω τότε και του λέω: «Γέροντα, μπορείς να φτιάξεις και για μένα μια ίδια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου?» Δέχθηκε. Συμφωνήσαμε την τιμή και πράγματι σε λίγους μήνες έλαβα ταχυδρομικό στην Αίγινα ένα δέμα με τη σφραγίδα του τελωνίου της Δάφνης, θυμάμαι στο περιτύλιγμά του. Όταν το άνοιξα και είδα την εικόνα, ξαφνιάστηκα.
δεν ήταν αυτή η μορφή του Αγίου Νεκταρίου, όπως είναι σε όλους γνωστή από τις φωτογραφίες του. Μπα, μάλλον με τον Άγιο Νικόλο μοιάζει, σκέφτηκα. Στο πάνω μέρος της η εικόνα γράφει «Ο Άγιος Νεκτάριος εν Αιγίνη» και κάτω «Άγιον Όρος 1978, Μιχαήλ Μοναχός Χαυσοκαλύβια». Αμέσως την τοποθέτησα στο εικονοστάσι του σπιτιού μου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Όλα αυτά συνέβησαν το έτος 1978, όταν ακόμη ήμουν λαϊκός. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στη Ρόδο. Είναι τώρα το καλοκαίρι του 2012. Με την πρεσβυτέρα Αρετή βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγεί ο φίλος Παναγιώτης. Περάσαμε ήδη έξω από την πόλη, αρχή πόλη της Ρόδου, και προχωρούμε. Θυμάμαι πως ο οδηγός έτρεχε και εγώ ασυναίσθητα μάζευα τα πόδια μου. Η πινακίδα του δρόμου τώρα μας πληροφορεί πως ήδη βρισκόμαστε στο Κρυονέρι. Και μόλις το αυτοκίνητο έστριψε στα δεξιά, τότε μια άλλη πινακίδα μας ενημέρωνε πως είχαμε φτάσει και στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Απόγευμα, ώρα του Εσπερινού, ανεβαίνουμε τα λίγα σκαλοπάτια και μπαίνουμε στην εκκλησία. Στην ωραία πύλη στέκεται ένας ιερέας με το πετραχύλι του. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος μέσα, μόνο τρία άτομα και εμείς. Μόλις με βλέπει ο ιερέας, μου λέει πρόθυμα: «Έλα, πατέρ, να κάνεις εσύ τον Εσπερινό». Λέω τότε στον φιλόξενο πατέρα Νικήτα, αυτό έμαθα αργότερα πώς είναι το όνομά του: «Ευχαρίστως, αλλά να προσκυνήσουμε πρώτα». «Βεβαίως», μου λέει. Έρχεται κοντά και μας οδηγεί. Προσκυνάμε πρώτα τη γνωστή εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. «Δεν είναι αυτή», σκέφτηκα. «Υπάρχει άλλη εικόνα του Αγίου Νεκταρίου εδώ?», ρώτησα. «Ναι, υπάρχει και αυτή. Λένε μάλιστα πως είναι και πολύ θαυματουργή, ότι στιγμές-στιγμές είναι σαν να βγάζει λάμψεις, σαν αστραπές», μας λέει ο ιερέας και μας οδηγεί στα αριστερά, στο βάθος της εκκλησίας, σε κάποιο άλλο προσκυνητάρι. Με ιερό δέος τότε αντίκρισα μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου όμοια με εκείνη που έχω στο σπίτι μου. Να μοιάζει ο Άγιος στη μορφή περισσότερο με τον Άγιο Νικόλαο παρά στις γνωστές εικόνες του. Να ευλογεί με το δεξί του χέρι, να φορά το ίδιο πράσινο επιγονάτιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην εικόνα που τώρα έχω στο σπίτι, ο Άγιος Νεκτάριος κρατάει ένα πράσινο ιερό Ευαγγέλιο, ενώ σε αυτήν της Ιεράς Μονής βαστάζει πειμαντορική ράβδο. Προσκύνησα, δοξάζοντας τον Θεό και τη χάρη του Αγίου του. Στη συνέχεια έγινε η ακολουθία του Εσπερινού. Στο ψαλτήρι θυμάμαι πως έψαλε η γερόντισσα Αγνή και μία δόκιμη μοναχή, Μαρία νομίζω πως ήταν το όνομά της. Αργότερα έμαθα πως μετά από λίγο εκάρι μοναχή με το όνομα Μακρίνα. Στη συνέχεια η γερόντισσα μας προσκάλεσε να ανεβούμε για κέρασμα στη βεράντα. Πράγματι καθίσαμε εκεί και συζητήσαμε. Διηγήθηκα τότε στη μοναχή την ιστορία με την εικόνα μου. Μου είπε να την καταγράψω και με πληροφόρησε ότι πριν από λίγο καιρό είχε κατέβει εκεί από τα Καυσοκαλύβια ένα καλογέρι του Αγιορείτη μοναχού Μιχαήλ που συγκέντρωνε πληροφορίες για το γεροντά του. Μου έδωσε μάλιστα η ηγουμένη και το τηλέφωνο της μονής για να της πω αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες για το γέροντα και την εικόνα που μου έφτιαξε. Δυστυχώς μέσα στις πολλές μου υποχρεώσεις αυτό το λησμόνησα. Φαίνεται όμως πως τώρα ήρθε η ώρα να γίνει αυτή η καταγραφή. Η γερόντισσα Αγνή μου έδωσε τότε μερικές πλαστικές εικονίτσες με τη μορφή του Αγίου, η οποία είναι όπως περιγράφει και προηγουμένως. Και στο πίσω μέρος αυτή η εικόνα γράφει το εξής μεγαλινάριο: «Χέρις εκκλησίας κλαίος κενών, νεκτάριε πάτερ και θαυμάτων ο ποταμός. Χέρις της μονής σου, της εν Κρυονερίο, το κάφημα και κλαίος και μέγα στήριγμα. Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Κρυονερίου, Αρχίπολης Ρόδος». Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε για σήμερα και διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του πατρός Εμμανουήλ Γιαννούλη, «Ο Άγιος Νεκτάριος και Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Δερβάκος, Αυθεντικές Μαρτυρίες». Διαβάσαμε αποσπάσματα σχετικά με τον Άγιο Θαυματουργό Νεκτάριο. Να ευχηθούμε να βρίσκεται πάντοτε καθημερινά στη ζωή μας, να μας σκεπάζει, να μας στηρίζει και να μας ευλογεί. Καλημέρα.
μας ξεκίνησε.